Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Όσο και αν τα προβλήματα των συγκοινωνιών, των πυρκαγιών και τα εκαθεριστικά της εφορίας μας δημιουργούν προβλήματα και μας κάνουν να χάνουν το χαμόγελό μας, εντούτοις πρέπει να αισιοδοξούμε, διότι αν τα αντιμετωπίσουμε με κάποια περισσότερη πληροφόρηση, ίσως έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι, και κοντά στα θετικά αυτής της ημέρας, στο αεράκι που μας δροσίζει από το πρωί, ελπίζουμε να συνεχιστεί και αύριο, γιατί Αθήνα είναι αυτή, νέφος έχει, όπως και να έχει το θέμα, ένα αεράκι ελαφρό έως μέτριο χρειάζεται πάντα. Εμείς σήμερα εδώ, στο ραντεβού το μεσημέρι, θα σας κρατήσουμε συντροφιά περίπου μέχρι τις 6 παρα 5. Σας καλούμε λοιπόν να μείνετε μαζί μας για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες αυτού του ζωντανού τηλεπεριοδικού. Είπε πριν ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος για τα εκαθαριστικά της εφορίας. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε αυτούς που τα πήραν ή τα περιμένουν. Όπως και να έχει όμως, ο κύριος Νίκος Καραντάνης έχει να σας δώσει στη συνέχεια συμβουλές, έχει να πει κάποια πράγματα γύρω από αυτό το καυτό θέμα της επικαιρότητας. Επίσης μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κώστας Σταύρου, ο οποίος μαζί με τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο θα ανατρέξουν πέρυσι στη Σοβιετική Ένωση. Υπάρχει το πραξικόπημα. Ένας χρόνος μετά λοιπόν η μεγάλη προσωπικότητα του Γκορμπατσόφ, πάρα πολλά γύρω από αυτό το θέμα με τον κύριο Κώστα Σταύρου. Επίσης έχουμε σήμερα μαζί έναν γιατρό, τον κύριο Γεωργόπουλο. Θα μας μιλήσει για τα εγκεφαλικά, για τις φλέβες, για τις αρτηρίες. Ενδιαφέρον πιστεύουμε θέμα. Ακόμα θα μεταφερθούμε στην Τίνο, όπως επίσης η Τζέννη Παντελή έχει ένα θέμα με τον εμπορικό ακόλουθο της Αλβανίας. Θα πείτε σχέσεις εμπορικές μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Νομίζουμε πως αυτό είναι δυνατό και πως βοηθάει ακόμη περισσότερο να γίνουν καλύτερες οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια, όπως κάθε μέρα, το χρηματιστήριο, η κάμερα στον κόσμο, το flash στις ειδήσεις και στα γεγονότα, όπως επίσης και οι πολιτιστικές μας ειδήσεις. Όλα αυτά βέβαια, εάν και εφόσον ο χρόνος που καθορίζει μια ζωντανή εκπομπή μας το επιτρέψει. Είμαστε πρώτοι στα τροχαία δυστυχήματα. Είναι στο χέρι μας να τα μειώσουμε, αν προσέξουμε όλοι. Πείτε μας που υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στους δρόμους. Μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής μας. Οι μέρες πλησιάζουν που το ραντεβού το μεσημέρι θα ξεκινήσει ένα νέο διπορικό, αυτή τη φορά στη Θράκη. Από την Πέμπτη θα φύγει η κινητή μονάδα, το φορητό συνεργείο, να επισκεφθεί τις περιοχές Ορεστιάδας, Δημοτίχου, Αλεξανδρουπόλεως, και από την ερχόμενη Δευτέρα θα εκπέμψουμε από την Αλεξανδρούπολη, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, την Πέμπτη από την Κομωτινή και την Παρασκευή από την Ξάνθη. Όπως βλέπετε και εσείς στο χάρτη σας, στο χάρτη που είναι στο δάκτυ σας, πολλαπλασιάζονται οι περιοχές στις οποίες το ραντεβού μας γίνεται πραγματικότητα. Πήγαμε στη Ρόδο, πήγαμε στο Ναύπλιο, στο Μεγάλο Πεύκο, στην Κόρινθο, στη Λαμία, στα νησιά του Αιγαίου, Μυτιλίνη, Χίο και Σάμο. Όλες αυτές οι περιοχές, πήγαμε στο Αγρίνιο, φτάσαμε κάτω στην Μάνη, και τώρα στις Σέρες, όπως βλέπετε, και τώρα θα πάμε στους τρεις ακριτικούς νομούς της Θράκης. Θα είμαστε από την Παρασκευή το πρωί εκεί για να εκπέμψουμε την πρώτη εκπομπή την ερχόμενη Δευτέρα από την Αλεξανδρούπολη. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές της περιοχής του Εύρου, της Θράκης, ότι από την Παρασκευή θα είμαστε εδώ και την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα βγει η εκπομπή ζωντανή από την Αλεξανδρούπολη, την Πέμπτη από την Κομωτινή και την Παρασκευή από την Ξάνθη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το μεσημέρι, απόγευμα δηλαδή, στις 4 παρατέταρτο. Γεια σας.